to the penny, I'm in made in China. Coco, Gotham. And you're telling us that's a bro. Ένα θέματο που χρωστήκε από όσοι να πληρώσει. Ως που μια μέρα εδώ καρμάνω σε μια τάκα. Η ζωή μας σαν το ποτάμι που βουνά παιδιά δες περνά. Τα νερά μια είναι νησί καλάδι, μια σηκώνουν το κύμα ψηλά. Πώς να προλάβω μια είμαι. Μια άλλα είσαι έξτρα λάδι. Εσπούδαζα φιλόλογος που γνώρισα τον κόπον. Τάκα μου εσύ. Έναν παλάτι χτίσαμε με δάνεια και τόπον. Η ζωή μας σαν το ποτάμι που κουνά παιδιά δες περνά. Τα νερά μια είναι νησί καλάδι, μια σηκώνουν το κύμα ψηλά. Εγώ θέλω τον πάμπο μου, μ' αγαπά μου πάρ. Σε πάρε του το χώρο και γίνες και το λάθος. Χαλαρά τα γιες μου, χαλαρά. Την αδερφή σου να την πιάσει σε 5 λεπτά ρε Πολ μου, διότι μάζεται να αλλάξει ο αρφότεχνος σου. Να τον αλλάξει? Τι εννοείς να τον αλλάξει? Να οδό και μέσα να πιάει κόρη. What? You must be joking. I'm joking ρε, I'm joking. Ένα φέρε τον να το πίνε. Excuse me. Φρέτ. Πιένε απακά με τον καφέ κυπριακό, από τον λούσο αίμα. Παπό, αφού να του το λούσεις και μου, να μην του περάσω και πολλά. Όχι, βράστο, βράστο. Μην παραξεναυτείς, σε λίγο καιρό να δουν και άντρες φρήκα. Αχ, όσο πάνε και γερνούμε, νέα πράγματα θεωρούμε. Τότε μου, πέ μου, ποιον ήταν και το παιδί με τα μακριά τα μαλλιά που επίδαν από το ένα δέντρο στο άλλο? Που επίδαν από το ένα δέντρο στο άλλο? Ναι, και ήταν δίτσιρο και κρατούσαν και ένα πυθικούι. Νικόλα μου, εσύ είχες τον εαυτό σου με τον Ταρζά. Ο Ταρζά ποιος εμπονεί, ο δίτσιρος, ο ξατοπυθικούι. Είδες το μωρούι σου ρε Παμπό, τι μοιάζει? Δεν είμαι σίγουρο να σου πω τι μοιάζει ρε Μπλάκη. Ελπίζω μόνο να μην παρυπονούν τις αρφές μου. Άι στα αστεία ρε Παμπό. Μες στο ζωή μας γενικά έχουμε έξυπνα άτομα. Λιαντρουλού, πότε δεν πήραν? Πού σεν, είσαι ο μόνος αλαφρός μες τη ράτσα μας. Σι γερό να σε γράψω κύριε Φτιακούρη και χαλάρωσες. Έλα πέ μας ρε Παμπό τώρα, πώς αισθάνεσαι έτσι που έγινες πατέρας? Τι να σας πω ρε παιδιά, την ώρα που είδα το μωρό, νομίζω ήταν η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής μου. Εγκάζεις μου ρε, ζήλεψα τώρα ρε Πάμπου. Αν λόγος πόψε να μόνο τη δουλειά ο μπρος, να κάνω κανένα μωρό ή να παίζω. Εντάκη, κάπου παρεξήγησες τα πράγματα ρε κουμπάρε, τα μωρά είναι και παιχνίδια, εμπλάσματα. Αν θέλεις να παίζεις, να πας σου πιάνω ένα πουλουκού από Καζαντί. Τι τέλος τα φέρνεις ζωή δηλαδή. Ακόμα θυμούμαι σε που με έπλησες στο στρατό σαν να ήταν εχθές ρε. Πράγματι ρε Μπλακ, σαν να ήταν εχθές που μας έκανε την καψόνη ο Καραμανόλης ρε. Και τώρα εγώ βρέθηκα σχεδόν παντρεμένος με μωρό. Άρεσε μου το σχεδόν παντρεμένος. Αθυμήθηκα τον Καραμανόλη τώρα, ρε. Ποιος σας χτύπησε έτσι, ρε? Ποιος σας έκανε έτσι? Τούτος! Προσοχή! Ο πλήτης Πάμπος Φτιακουρής να φυλάξει 2-4 γερμανικό. Έλα παιδί μου, τελείωνε τώρα στο άμαχο πληθυσμό. Μάλιστα, πήγαινε κύριε Δίκτα. Ώστε Χριστίνα, κάνεις και γυμναστική στο ξενοδοχείο μας, ε? Ξενοδοχείο σας? Δεν ήξερα ότι ήταν και αυτό δικό σας ξενοδοχείο. Ακατάκνοτα, Χριστίνα μου, ο Μίστερ Νίκα είχε 7 ξενοδοχεία στην Κύπρο. Πάντως το γυμναστήριο σας είναι εντυπωσιακό. Έχετε πάρα πολύ ωραία όργανα. Ναι, ωραία. Τα όργανα μας είναι τα πιο οργανωμένα. Πράγματι, είναι πάρα πολύ ωραία τα όργανα μας. Είναι τελευταίας τεχνολογίας. Αλλά και η κυρία Χριστίνα, κάθε φορά που τη βλέπω, είναι πράγματι εντυπωσιακή. Ναι, όπως την κουμανταρία. Κουμανταρία. Ναι, κάθε χρόνο και καλύτερη.
What is the secret of your beauty? Ποιο είναι το μυστικό της ομορφιάς σας? Βασικά προσέχω πολύ τον εαυτό μου. Μην ξεχνάτε ότι είμαι και αισθητικός. Καλύτερη αισθητικός της Λευκοσίας και των περιχώρων, Mr. Nick. Άμα θέλεις καμιά φορά, Mr. Nick, καμιά περιποίηση προσώπου, καμιά μάσκα ομορφιάς, ξέρεις που να πάει. Λοιπόν, θα τους ενημερώσω να σας κάνουν τη συνδρομή δωρεάν. Κομπλιμένταρι από εμένα. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, εσείς παραπονώ, Χριστίνα. Κέραζαμε σου φραπέ, κέραζαμε σου συνδρομή δωρεάν. Ήδρα μέσα σε γαμπρό και πελάτη θέλω να πω. Μιστερ Γιώργος. Τώρα, παιδιά, θα σας μιλήσω για κάποιες μικρότερες εφευρέσεις που όμως και αυτές έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της ανθρωπότητας. Το 1888 ανακαλύφθηκαν τα καλαμάκια. Τα καλαμάκια, μα για την εποχή γίνει τούτη ήταν μια άχρηστη ανακαλύψη. Ναι, και γιατί? Αφού ακόμα δεν είχαν ανακαλυφθεί τα αναψυχτικά. Εδώ μπορεί να έχεις κάποιο δίκιο. Το 1893 ανακαλύφθηκε το φερμουάρ. Το φερμουάρ, έτσι κάτι να ανακάλυψει. Α, βλέπω δεν σας εντυπωσιάζει ούτε αυτό, Για την Κύπρο, κυρία, εκείνη την εποχή ήταν μια άχρηστη ανακάλυψη. Και γιατί ειδικά για την Κύπρο, Σοκράτου? Γιατί κυρία, το 1800, πουλή φορά βράζεις. Τι ήταν να κάνουν το φερμουάρ? Οφείλω να ομολογήσω ότι πάλι με εντυπωσιάζει, Σοκράτους. Και για σένα δηλαδή ποια ήταν έτσι η πιο σημαντική εφεύρεση για την ανθρωπότητα? Το κουδούνι. Ποιο κουδούνι? Τούτο το κουδούνι, κυρία. Κουδούνι, κουδούνι, κουδούνι. Πότα, με ποιον σκηνοθέτη να μιλούσες πριν? Με τον Σπίλμπερκ. Σοβαρά? Πάλι να κάνει ταινία με εξωγήινους. Δεν θα λάβω υπόψη το σαχλό σου υπονοούμενο. Ξέρεις πολύ καλά ότι μιλούσα με τον σκηνοθέτη της Πέννης. Εγώ πάντως δεν σου δίνω άδεια να βγεις στην τηλεόραση. Γιατί ζήτησα σου άδεια? Δεν θέλω να δεις κανένα σκηνοθέτη. Μπορεί να σου βάλει σέν. Too late. Αύριο έχω ραντεβού μαζί του. Ραντεβού? Ναι, ραντεβού. Ραντεβού στα τυφλά. Ερωτικό. Σοβαρά? Εγώ θέλω αμέσως διαζύγιο. Τσίνο που θα σου δώσω εγώ αμέσως είναι το χάπι σου. Άνοιξε το στόμα σου. Ουσίες, ουσίες, κοινοπνεύματα κι αρχίσαν να ξεδίνονται. Ηράκλη μου, λυπούμε τον πολλά τον καημένο τον Ανδρέα. Εμπολύν το καψόνι που του κάνει η κόρη μας. Εγλίτωσε που τα καψόνια του στρατού και έμπλεξε με τα καψούνια της Αντρουλούς. Λαλείς να μου τα αλήθεια ότι θέλει να πάει στην Αθήνα να γίνει ηθοποιός? Δεν το αποκλείς. Του δώσε εσύ κόψη μόνο ηθοποιό. Δηλαδή? Δηλαδή εσύ γίνον που, πως τον αλλού, τηλεοπτική εμφάνιση. Είναι πολλά ωραίο παιδί και θυμίζει με εμένα, στα νιάτα. Χειρακλούδη μου, sorry που να σε απογοητεύσω, αλλά εσύ δεν έχεις καθόλου τηλεοπτική εμφάνιση. Ραδιοφωνική εμφάνιση μπορεί. Έτσι τούτο είναι καλό, ναι. Καλό. Πάντω, ρε Ανδρέα, είναι μεγάλη υπόθεση να έχεις μωρά. Αλλάσουν τα πάντα στη ζωή σου. Δηλαδή? Πρώτα-πρώτα γίνεσαι 10 χρόνια πιο μητσής που η χαρά σου. Δηλαδή, τώρα να πούμε, είσαι 14 χρόνων. Και ύστερα γίνεσαι 20 χρόνια πιο μεγάλος που το βάρος της ευθύνης. 14 και 20, 34... Τώρα λαλείς πελάρες, διότι δεν αντιλαμβάνεσαι το συνέστημα της πατρότητας. Εσύ, για. Πού να πάεις? Να πάω έσω περκεί μου πίσω η γυναίκα να βάλουν η δουλειά μπροστά να γίνω παπάς. Είναι η μόνη περίπτωση να οριμάσει και λίγο. Λοιπόν, Ανδρέα, χάρηκα που τα είπαμε. Ελπίζω να μην παντρευτείς την Αντρούλου. Να μην την παντρευτώ, γιατί? Γιατί, Ανδρέα μου, εσύ είσαι καλό παιδί. Η Αντρουλού ενούφο. Έφυγες. Μην τον ακούει, ρε. Η Αντρουλού, εντάξει, είναι ανώριμη, αλλά ούφο δεν είναι πάντως. Όχι επειδή είναι αρφή μου, αλλά είναι καλή κοπέλα. Ξέρω το, ρε Πάμπο. Ό,τι και να λαλού για την Αντρουλού, εγώ πάντα να ελπίζω να ξανασμίξουμε. Φοβάσαι, ρε. Να κάνω ακόμα μια απόπειρα να ξανασμίξω. Γιατί καταλαβαίνω τον πόνο κάποιου, άμα είναι μακριά από τον άνθρωπο που αγαπά. Συγγνώμη, ρε παιδί, το αυτοκίνητο για να έξω δικό σου. Ναι, γιατί? Έγραψα για τη λίγη μενή κυκλοφορία. Είναι τα πράγμα! Αστιεύκο, ρε παιδιά, για να δείτε ότι η αστυνομία Κύπρου διαθέτει και χιούμορ.
Τέλος πάντων, να πάω και εγώ ρε Παμπό και είπαμε να της μιλήσεις, ναι. Ναι ρε, πέφασε ρε, ας το πάνω μου ρε. Να σου τηλεφωνήσω να σε εννοηθούμε. Καλά. Άντε ρε. Ώστε, κυρία Χριστίνα, η γυμναστική είναι ένα από τα χόμπι σας, ε. Μίστερ Νίκ, τούντο σας και τον κυρία Χριστίνα, να το σταματήσουμε καλά, μην μιλούμε στον πληθυντικό. Εγώ πάντως συμφωνώ με τον κύριο Γιώργο. Ωραία λοιπόν, ωραία. Τι άλλο κάνεις τον ελεύθερο σου χρόνο, Χριστίνα? Δυστυχώς όχι πολλά πράγματα. Μία γυναίκα χωρίς άντρα είναι δύσκολο, καταλαβαίνετε. Έτσι. Μία γυναίκα χωρίς άντρα κομπολόι δίχως χάντρα που λέγει το τραγούδι. Μα πώς είναι δυνατόν μια τόσο γοητευτική γυναίκα να είναι μόνη της? Θα σου πω εγώ. Είναι επιλεκτική. Δεν θέλει σχέσεις με οποιοδήποτε άντρα. Θέλει ένα σωστό άντρα. Όπως έλεγε η στετέ μου, η Καλαθουρού, το μακαρίζει. Άνθρωπο, συμφωνούμε. Πάρα πολύ σωστά, συμφωνούμε. Δυστυχώς οι σωστοί άντρες είναι είδος προς εξαφάνιση. Σοβαρά. Μα τότε θα πρέπει να απαγορευτεί το κυνήγι τους. Αυτός που ξέρω, εσύ είσαι χιούμορ, ε. Α, yes, yes, yes. Μου αρέσει να βλέπω ωραίες γυναίκες να γελούν. Μα η Χριστίνα μας και στο κλάμα της είναι όμορφη. Άντε, cheers. 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 Τότε. Να το βγάλεις που το νου σου. Δεν το συζητώ. Επήρα την απόφασή μου. Εγώ δεν δέχομαι γυναίκα μου να βγει στην τηλεόραση. Sorry, Νικόλα μου, αλλά εγώ είμαι γεννημένη για τηλεόραση. Θα κάνω μια εκπομπή που θα κάνει μπαμ. Χωρίζουμε. Όποτε θέλεις. Να μου πάθετε πάλι, γιατί τσακώνεστε. Η μάνα σου επέλανε. Θέλει να γίνει τηλεπαρουσιάστρια στην ηλικία της. Γιατί, τι έχει ηλικία μου. Τι κορομιλάει, γιόμιτσα μου. Δεν καταλαβαίνω, δεν ιστορία είναι τούτη πάλι. Έχω κόρη μου αύριο δοκιμαστικό για να αναλάβω την εκπομπή της Πέννης. Ώσπου να μπορέσει το μωρό να στραβεί εντακό. Για όνομα του Θεού, μαμά, είσαι πολλά μεγάλη για να κάνεις τηλεόραση. Ένα σας λέω. Οι σαραντάρες ίσον με δύο εικοσάρες. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι οι ογδοντάρες ίσον με τέσσερις εικοσάρες. Σαντράκι, θέλεις να παίξουμε γκρεμάλα? Κάνει ένα σε παρακαλώ, εφορείς ότι σκεφάλω το εφημερίδα. Σαντράκι, γιατί σ' αρέσει και συνέχεια να παίζεις το μεγάλο? Παίζω. Κάνει ένα, είμαι μεγάλος και μάλιστα πολύ μεγάλος. Έτσι κάτσε τη μάπα χαμέ. Ακόμα 9 χρόνια ένισε. Καλιά, είμαι πολλά όριμος για την ηλικία μου. Τώρα πούμε τι σκεφάζεις στην εφημερίδα. Σκεφάζω για την τρύπα του όζοντος. Ξέρεις την τρύπα του όζοντος? Ακουστά την έχω. Δεν έτυχε να την γνωρίσω. Πάμε εσύ που ξέρεις. Η τρύπα του όζοντος είναι μια μεγάλη τρύπα. Παρακαλώ. Πόσο μεγάλη είναι? Περίπου τόσο. Σαββού, πού πήγαινε ο Χαμπάκης? Δεν ήξερα, έφυγε με τη μοτόρα. Ακούσα τον όμως ότι μιλάμε με κάποιον στο τηλέφωνο. Σαν να και φάνηκε μου ότι ακούσα το όνομα Ρένα. Ρένα, ρε. Μα η Ρένα που... Ναι, μάλλον. Α, μυστήρια πράγματα. Τέλος πάντων, πάω να τσεκάρω το φαΐ μας. Ρε, θεία μου. Μόνοι μας μαϊρεύκουμε, μόνοι μας θα τρούμε. Γεια σας. Sorry που άρχισαμε λίγο. Λίγο. Ήταν το μεσημέρι είναι πέρας. Ρε, φαντάζεσαι του να έρχεται τον πελάτη, είναι τα ρεζιλική, θα παθαίναμε. Ευτυχώς κυρία μου, έστρεπε που ήρθε πελάτη. Θόρε ρε, υπάλληλο να μου λέει, που ευτυχώς ήρθε πελάτη. Μην τσακώνεστε, ήρθε πελάτη. Α, Παναγιά μου, Παναγιά μου, ήρθε πελάτη. Παιδιά, σήμερα είχα την προέστηση ότι είναι τυχερή μου μέρα.
ψάχνω. Ναι, έναν άντρα με ευαισθησία και κατανόηση με στέλνει. Μια γυναίκα με αυτά τα προσόντα, Μίστερ Γιώργος. Μα με τα προσόντα που έχετε πρέπει να σας κυνηγούν πολλές. Μου ζηνάχει ο Ρουβάς. Μα ο Ρουβάς δεν έχει τον οριμότητα του κύριου Νίκ. Τα παραλέτε, τα παραλέτε. Όχι, δεν τα παραλέει καθόλου. Καθόλου δεν τα παραλέει. Και ακόμα δεν έχεις γνωρίσει όλα τα προσόντα του. Συγγνώμη. Ο Μίστερ Νίκ έχει για άλλα ξενοδοχεία, ξέρεις. Έχει και επιχειρήσει στην Αμερική. Βέβαια. Καλό. Λοιπόν, εγώ να πάω να δω τι γίνεται ο Τσιρίπιλος. Κι εγώ πρέπει να πάω στο γυμναστήριο. Μα σας παρακαλώ, καθίστε να τα πούμε ακόμα λίγο. Οκ, Μίστερ Γιώργος, μπορείτε να πάτε. Εμείς να πάμε. Εσείς καθίστε να σας δει λίγο ο Μίστερ Νίκ. Δέστε εσείς λίγο τον Μίστερ Νίκ. Ιδωθείτε καλά, ούτως ώστε αν ξανανταμώσετε αύριο να θυμάται ο ένας τον άλλο. Ωραία, μου τα λέει. Bye, bye. Oh, cheers. Μάμα, για όνομα του Θεού, έχω μία κόρη με έναν νεογέννητο η οποία ξαφνικά αποφάσισε να φύγει από το σπίτι. Έχω καμπόσους μαθητές που μόλις ανοίξουν το στόμα τους, σύρνουν όλοι από μια πατάτα. Έχω πάρα πολλά προβλήματα, δεν χρειάζομαι άλλα. Δεν κατάλαβα, μάνα μου. Η μάμα σου δηλαδή είναι πρόβλημα. Ναι, τότε μου είσαι πρόβλημα. Νικόλα, σταμάτα. Δηλαδή, τι σας πειράζει εσάς αν εμφανιστώ εγώ στην τηλεόραση, να? Οι εκπομπές και οι τηλεοράσεις, μαμά, είναι πράγματα για τις μητσές, έλα για την ηλικία σου. Εγώ ξέρω ότι διατηρούμε μια χαρά. Ναι, τότε μου, είσαι διατηρητέα. Και στο κάτω-κάτω μπορεί να κάνω μερικές μικροεπεμβάσεις. Όχι, να ευχαριστώ ότι αγαπάς. Να έρκεψες τώρα να μου βουράς τους πλαστικούς. Εν εννοούσα τούτον όταν έλεγα μικροεπεμβάσεις. Φατσάρωσω εγώ να χρειάζομαι πλαστικές. Και πλαστικές. Και μεταλλικές, και ξύλενες. Νικόλα, σταμάτα να πετάσεις μέσα στη μέση. Εννοούσα μόνο μου ότι μπορεί να πεταχτώ στο Λονδίνο, στον αδερφό σου, τον Παύλο, να μου διορθώσει λίγο τα δόντια μου. Ναι, να σας στη μασέλα σου. Το λοιπόν! Μάμα, σε παρακαλώ, άφησε τον παπά μου ήσυχον. Όχι, βία στην οικογένεια. Τώρα, όσον αφορά τον Παύλο, δεν θα χρειαστεί να πάει στο Λονδίνο, διότι θα έρθει αυτός Κύπρο πάρα πολύ σύντομα. Μα σοβαρά! Πότε, μάνα μου, τα Χριστούγεννα! Γιατί δεν με έπιασε να μου πει εμέναν τίποτε! Θα σε πιάσει και θα σου το πει, ότι έχει να σου ανακοινώσει μερικές πολύ σημαντικές αποφάσεις που έχει πάρει και αυτός για τη ζωή του. Και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Δηλαδή? Τίποτα, θα σου τα πει ο ίδιος. Πάντως, μην ανησυχείς, από υγεία είναι μια χαρά. Λοιπόν, το μωρό νετάισε εδώ. Άτε, Νικόλα. Πού είναι η τσάντα μου, Τζισέρφα? Έμποση. Άτε, τάρεσε να πάμε σπίτι. Ποιο σπίτι? Στο σπίτι του Εθροφρουρού, τάρεσε, Χριστίνα! Σιγά και ξυμπάλωσες με, σιγά! Γελάς, αγάπη μου, γελάς! Αμωτιά μου, γελάς! Αγάπη μου! Ω, Παναγία, ο Παναγία, αγκάλια! Τι είναι, Σωτηράκι, μεγάλωσε τζάλλον τρύπα του όζοντος! Όχι, κάτι πολλά πιο σοβαρό! Τι δηλαδή? Ήρθε τσίρκο στην Κύπρο! Τα σοβαρά! Και μάλιστα σκέβασα μέσα ότι έχει γιοντά και τους ζέμπρες. Τι έθελες να έχει, αρνιά και ο καθάρους? Τώρα θύμισες μου ένα νέο ανέκδοτο με τα αρνιά. Να σου το πω. Ελπίζω να μένει καμιά τσόφτα. Σε ένα τσίρκο ήταν το εξής νούμερο. Ένα γιοντάρι και ένα αρνί στο ίδιο κλουβί. Μπορεί να μου πεις πώς τα κατάφεραν? Πολύ απλό. Ήταν πολλά εκπαιδευμένα το γιοντάρι. Όχι, άλλασαν κάθε μέρα τα αρνί. Ναι, μου γκάλι, σου αρέσει να είναι εκδό μου. Ένα και τίποτα σπουδαίο. Έτσι άλλο, αφού δεν μπορείς να παρακολουθήσεις το χιούμορ μου, δεν μπορείς. Σαφρού, πιένε να δεις αν είναι το φαϊνέ ομό. Ομό, έχει πέντε ώρες που ψήνεται. Πιένε να δεις αν είναι καμένο καλό, ρε. Επερκή μου πεινά πολλά του τόσο πελάτη και έχω πολύ φάει. Ευαγγελιά μου, γίνε να βάλεις τα μέχερο πυρούνα για μία. Ναι, το πυρούνι δεξιά, ναι. Αριστερά, ρε, πόσες φορές να σου παραγγέλνω. Εντάξει, να. Ευελίνα. Ευελίνα μου, ναι, πήγαινε να πάρεις παραγγελία, κόρη μου, και με χαμόγελο, να. Μην ανησυχείτε, θα τον κάνω να παραγγείλει απ' όλα. Τες ευχές μου να έχεις, τες ευχές μου να έχεις. Πίνα, πίνα, πολλά. Πίνα, πίνα, πολλά. Πίνα, πίνα, πίνα. Ω, καλώς τον εξάδερφον. Άρχισες 3 λεπτά.
Παρά να βουρώ για κινδυνεύω ασχοληθώ με μοτόρα, είναι καλύτερα αρκίσω τρία λεπτά ρε τάκι. Τούτο είναι σωστό. Πέ μου έγινε λαπορτάρες κανένα μαξί του τσίρκο στην ουρανή σου δαμένε. Καταρχάς πέ μου γιατί ήρθαμε τώρα, αφού έτσι ώρα έχει παράσταση. Τους που φέρουν το τσίρκο ρε, είναι παρέα μου ρε. Και υποσχέθηκα το να σε φέρω να σε δει ρε κουμπάλα. Να με δει, γιατί. Ρε κουμπαλιάτσο και έχεις την κατάλληλη φάτσα. Αστείο, γελάσαμε πάλι. Ωε ρε, βασικά ξέρεις πόσο μ' αρέσκουν τα ζώα, ιδίως του τάδου τσίρκου. Είπα να έρθω να τα δούμε ρε κουμπάρε, πάμε. Αυτό το μέρος μου θυμίζει τσίρκο. Άσπρη πίθη και στους δρόμους γυρίζουν. Πότε κτίζουν, πότε γκρεμίζουν. Σατυράκι, να πω την μάμα να μας πάρει στο τσίρκο. Κάνει, εγώ θέλω να με χρόνουμε που μεγάλους. Και τι θέλει να κάνουμε, να περιμένουμε σε 10 χρόνια που να πιάσει εσύ αυτοκίνητο. Σκέφτομαι να πιάμε ένα ταξίδι να μάμε νυχτό μα. Σωτήρακι, κόψε λαθαζανιέ. Τι κάνουν τα καλά μου τα μωρά εδώ. Μαμά, θέλω να μας πάρει στο τσίρκο. Εντάξει, αγάπη μου γλυκιά, να το κανονίσουμε. Προς το παρόν όμως ετοιμαστείτε να σας πάρω στη γυαλιά σου, διότι πρέπει να πω στο ξενοδοχείο να δω τον παπά. Κυρία μου, πριν να μας πάρει η γυαλιά τη σκάλια, να σου πω ένα ανέκδοτο. Ακούω, Σωτήρακι μου. Μια φορά ήταν ένα λίμπορο του βρόνομου στο μελόν, μέσα στη ζούγκλα. Του έβρισκε ένα λιοντάρι, του λέει του ψ. Εσύ που πάει, του λέει το λίμπορο. Μα ένα ακούσε ότι ο ελέφαντα είχαμε χείριση, του λέει το λιοντάρι. Εσύ είναι αγούρα, του λέει το λίμπορο. Πάω να δώσω αίμα. Μάνα του μιλά, μάνα του ακούει, μάνα του γελά. Κυρία Μάρο, γιατί εσύ είναι γελασέ. Δεν μου φορήκε πολλά αστείο, Σωτηράκι μου. Α, τώρα καταλαβαίνω γιατί η Γκάλια έγκαιρα με τα αστεία μου. Λίγο νομικό σα. Πάντως δυσκολεύομαι να πιστέψω πως είσαι μόνος. Πολλές γυναίκες θα ήθελα δίπλα τους έναν ευκατάστατον άντρα. Thank God, οικονομικά τα πάω καλά. Αλλά μερικές φορές αυτό είναι ένα πρόβλημα γιατί όποια γυναίκα με πλησιάσει, έχω την υποψία ότι με θέλει για τα λεφτά μου. Δεν είναι όλες οι γυναίκες προσιλωμένες στα λεφτά, κύριε Νίκ. Πολύ σωστό. Εγώ συμφωνώ με αυτό, διότι υπάρχουν και γυναίκες που θέλουν τον άντρα τους να χρεωμένος, όπως η Μάρο, για παράδειγμα. Βέβαια, διότι βάσει επιστημονικών μελετών, το χρέος φαίνεται πιο κοντά του ανδρόγυνου. Πρώτη φορά το ακούω αυτό, Μίστερ Γιώργος. Ποιος έκανε αυτή τη μελέτη? Κανένας. Απλώς μου αρέσει να δημιουργώ νέες θεωρίες για τα χρέη μου για να παριορκούμε. Έχετε πολύ ωραίο χιούμορ, κύριε Γιώργο. Συμφωνώ, συμφωνώ. Μου αρέσει που έχετε το κουράγιο να σατιρίζετε ακόμα και τα χρέη σας. Μίστερ Νίκ, ένα θέμα για που χρωστήσει από όσοι να πληρώσει, κόψε κανένα τσέκι να λιώνομαι. Μίστερ Γιώργος. Cheers. Cheers. Τι θα πάρετε? Τι έχετε? Έχουμε ψητό, πατάτες, μακαρόνια του φούρνου, φασόλια γίγαντες. Θα πάρω απ' όλα. Γιατί θα πιείτε, κύριε μου? Θα ξεκινήσω με μια μπύρα, θα συνεχίσω με μια μπουκάλα κρασί και μετά ένα ψυκτικό. Μάλιστα. Πολύ ωραίος συνδυασμός. Πολύ ωραίος συνδυασμός. Εβελίνα, σε παρακαλώ, πηγαίνε μέσα και πες στο σεφ να περιποιηθεί ιδιαίτερο στον πελάτη μας, ε. Αμέσως, κύριε Ηράκλη. Εδώ, κύριε, που ήρθατε. Τα φαγητά μας είναι τα καλύτερα και τα αναψυκτικά μας είναι τα πιο φρέσκα. Ενώ τα φαγητά μας είναι τα φρέσκα και τα αναψυκτικά μας είναι τα παγωμένα. Έτσι, θα πάρω δύο. Επί δύο. Τι είπατε? Επί δύο. Επί δύο. Μπράβο, κύριε πελάτα, επί δύο. Και οι τιμές μας, λογικότατες. Α, δεν με απασχολούν τα λεφτά. Μπράβο, ρε γεια μου. Λέω, μπράβο, και κανένας δεν θα τα πάρει μαζί του, έτσι. Επί δύο, ε. Επί δύο, ρε. Επιδείο! Πάντως και έκαμε και πολλά ωραία μου σ' άγωνες. Ναι, και πολλά, αλλά είναι καλό. Πάντως περνώ πολλά ωραία μαζί σας, μωρά. Όχι, πρέπει μάλλον να σας φέρνει πιο συχνά δαμέ. Μοιράζει, αφού βλέπετε μας σπίτι. Ναι, αφού τους αγιώσεις σε κάθε μέρα ζωή. Ποιος σε μίλησε, ποιος? Δεν έχει έναν που δεν λείπει από το σπίτι των τάκων, αυτός είσαι εσύ, Σωτηράκη μου. Εγώ πια εννοώ για να δω την πισίνα μου. Είναι τ' άλλος, να εννοώ την περιουσία μου αφύλακτη. Υγεία, κυρία Στώτας, πρώην της Λευκοσίας λέγεται. Σωτηράκη, δώσε τα τηλέφωνα της γιαγιάς. Ναι. Μα σοβαρά. Δεν το πιστεύω.
Θα σε περιμένω με ανοιχτές αγκάλες. Ναι, αγάπη μου. Ναι, μωρά μου. Ναι, άγγελε μου. Ναι, ναι, άντε, γιαγιά. Παναγία μου. Ήταν ο παππούς, γιαγιά. Ναι, σιγά να κάνει τον παππούς. Και να του ελάτε, μωρό μου, άγγελε μου. Έχει δίκιο να σου τυράκι, σκάλια μου. Δεν ήταν ο παππούς σου. Ποιος ήταν? Κάποιος που αγαπώ πολλά. Μα πάρα πολλά. Οπα! Και ποιος θα λέει τώρα του κύριου Νικόλα? Μάντα ωραίο ζω είναι η Τίγρης, α. Πράγματι ρε, και με αρέσκω μου πολλά, επειδή που με τσέτωρο πολλά καμπέκα έργα. Ναι. Ναι ρε, αφού θυμούμαι που μας ελάτες ότι ήθελε να γίνεις σερίφης. Εντάξει, τελικά να γίνει σερίφης, είναι αστυνομικός, είναι το ίδιο πράγμα. Υπάρχει μια διαφορά. Οι σερίφηδες δεν είναι λαπορτάρεις καν τον κόσμο. Πάντως εγώ που μητσί θέλα πολλά να είχα έναν άλογο. Εντάξει ρε, είσαι στο γάρο του θυκίου του Ηράκλη που είναι σαν παρόμοιο με το άλογο. Μην τώρα λες για αστείο, και ο γάρος μου μαυρίς ήταν σχεδόν όπως τον άπαρο. Μου για άπαρο, ρε. Λοιπόν, εγώ πρέπει να πάω στο γυμναστήριο. Πρέπει να κάψω οπωσδήποτε ορισμένες θερμίδες. Να τις κάψεις τις ξορισμένες. Νους υγιείς, εν σώμα τη γη. Έλα εγώ είναι η αρχαία μου πρόγονη, Μίστερ Νίκ. Yes. Γυντάζουν να γίνει κάθε μέρα. Και φανταστείτε να είχαν οι αρχαίες στη διάθεσή τους τα μηχανήματα που έχουμε εμείς σήμερα. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος για το γυμναστήριό μας και που το προτιμούν τόσο όμορφες γυναίκες. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε, κύριε Νίκ. Εγώ χάρηκα πολύ. Και εγώ χάρηκα που χαρήκατε και δυο. Γεια σας. Bye. Στο καλό. Bye. Η κυρία Τάκου, τι κάνει? Όπου για νύσα θα έρθει εδώ να δείξει αγίσω στο ξενοδοχείο. Α, τότε θα την περιμένω να της πω ένα γεια. Την πουνέφανε. Γεια σας. Τι κάνετε, κύριε Νίκ? Χαιρετώ την ωραιότερη φιλόλογο της Κύπρου. Και αφού εσείς θα πάτε να δείτε το χοτέλ, εγώ λέω να πάω μια βόλτα στο γυμναστήριο. Στο γυμναστήριο, πονηρούλη. Νους υγιής, εν σώμα τη υγιή, έλεγαν οι αρχαίοι. Σωστά. Absolutely correct. Οκ, bye. Ήδες, το έμαθαν και μιλάει αρχαία. Συμβαίνει κάτι στο γυμναστήριο, αγάπη μου? Στο γυμναστήριο, δεν μπορεί να συμβαίνει κάτι. Γυμνάζονται, κουράζονται, ξεκουράζονται. Εξηγώσουμε, μάλλον, πάει να σου δείξω τώρα. Έφαγε τον περίδρομο. Σε καλά κάνει ο άνθρωπος. Σταυρού, πελάτης, είσαι πάντα δίκιο. Ναι, ναι, πάντως έφαγε για 10 πλάσματα. Και να πληρώσει και για 10 πλάσματα. Ελπίζω να μείνατε ικανοποιημένοι. Εμείναν μας κάτι λίγες πατάτες, αν την αυτές, πολύ νοστιμές. Όχι, αφού άλλο να σπάσω. Όχι, για όνομα του Θεού, και θέλουμε να σπάσετε. Να φέρω λογαριασμό. Ναι, βεβαίως. Ευαγγελία, τον λογαριασμό σε παρακαλώ. Ευελίνα, για έλα σε παρακαλώ. Να σας γνωρίσω με την καρσόνα που σας πρόσφερε αυτό το καταπληκτικό σέρβις, η Ευελίνα. Και να σας γνωρίσω και με το σεφ της ταβέρνα μας. Σαυρού, για έλα σε παρακαλώ. Ναι, Ηράκλη μου. Η Σαυρού, ο σεφ της ταβέρνα μας. Και από εδώ αυτό το εύσωμο πλάσμα. Δεν μπορώ να σου πω, για μου είσαι καλή ψυχή όμως. Ο καφέ είναι πουλό μας, α. Είναι τα ποντούτο. Κουπόνι. Είπα μου με το κουπόνι που έρθω να φάω ό,τι θέλω δωρεά. Δωρεά. Παπαλαγιά μου. Άλλο πως έκαμε τη σαβουλού για διαφήμιση. Κάτι μου λάλε ότι ήταν να δώσει κουπόνια. Ηράκλη! Ηράκλη, Ηράκλη μου!
σκέφτομαι για να ανοίξω pet shop. Pet shop. Με είναι τα ζώα. Με εσέναν και διάφορα άλλα που θα φέρω από εξωτερικών. Ρε, θα έχω μπουγκάτους μέχρι λιοντάρκα αν πάνε όλα καλά. Θέλετε να σας φέρω το μενού? Χρειάζεται, ξέρω να που θέλω. Ακούω. Μία μπίσα με γεύση φράουλας. Μπράβο, μωρά μου, να προσέχετε τα δοντάκια σας για να μην χρειαστεί να επισκεφτείτε ποτέ οδοντίατρο, ναι. Εμένα είναι πολλά γερά τα δόντια μου. Το μαλάκι μας στο σιδέρα. Εκάνει φουταλιά, ναι. Θου, κύριε φυλακή, το στοματί μου. Ποιος είναι να φάει φυλακή? Μαρό. Ο παπάς σου, Πάμπο, με προσβάλλει συνέχεια και δεν με αφήνει να κάνω σωστά τη δουλειά μου όπως πρέπει. Εσένα ποια είναι η δουλειά σου? Μάρκετινγκ και μάνατζερ της ταβέρνας φυσικά. Ελάω. Με το πεις. Ομόνο, ελάω, ομόνο. Είπες το. Παπά, θέλω μόβαϊ. Ό,τι θέλει το μωρό. Ουφου, είσαι πολλά made in Cyprus. Τι θέλεις ρε, φιχανή, να είμαι made in China. Κόκο, κότα. Έτσι θέλεις τα σευρώ. Ένα θέμα το που χρωστεί για πώς είναι να πληρώσει.